Πώς να μην είμαι, και να που ετοιμάζαμε τα νηφικά! Στην Κιμή! Όχι καλέ, στη Γεωργία τη Μοδίστρα. Και να ετοιμάσουμε τις μπουμπουνιέρες. Και να κάνουμε τα κουφέτα, να τα κάνουμε ροζ. Να τα κάνουμε άσπρα με θαλασσιές γραμμές. Να βάλουμε μέσα σοκολάτα. Άσπρα, μωρέ, άσπρα καλύτερα. Τώρα δεύτερος γάμος, ροζ και θαλασσιά. Πέρα καλά για βαφτίσια. Ποια τα ροζ. Τα χρωματιστά τα κουφέτα γενικώ. Καλά λε. Για βαφτίσια και για κόλλημα. Α, πακούφια η ώρα που το ακούει. Αλλά έτσι το είχατε κουβέντα. Παρακάτω. Τι παρακάτω, καλέ. Και να αναρθεί επιτέλου η συμπεθέρα. Έρχεται η συμπεθέρα. Με το που πατάει το πόδι τη εδώ η συμπεθέρα, μπαίνει στο νοσοκομείο. Και να βγει η συμπεθέρα από το νοσοκομείο, να πάμε πια γι' αυτό ρημάδι το γάμο. Και μετά τι γίνεται, καίγεται το σπίτι του αδελφού του γαμπρού. Εν μία νυχτή. Και να τα κλάματα. Πάλι πίσω ο γάμο πάει, ε. Επαόριστον. Ε. Του και πάλι αυτού. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, Αντρέα μου. Έτσι. Δράματα ζούμε, δράματα. Έτοιμη, Γλυκερίνη. Ορίστε. Και τώρα η δεσποινή Σαμαλία τι λέει για όλο αυτό το καημένο το κορίτσι. Δεν λέει. Κλαίει, κλαίει, Αντρέα μου. Έλα, σώπα. Σώπα, 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 σώπα. Να σου πω. Στο δρόμο πάντως δεν είναι. Από σήμερα θα μένουμε όλοι μαζί. Πού εδώ? Στο σπίτι του Ανέστη. Για την ώρα. Είναι ευκαιρία να ξαναζήσω λίγο με τους γιους μου πριν τους αποχωριστώ οριστικά. Κατάλαβα. Μάλιστα. Κοίτα! Σας παρακαλώ, μπορείτε τουλάχιστον να μου αφήσετε εδώ τον Άγγελο. Είναι καλό για αυτόν. Όσο να τακτοποιηθούτε. Να τακτοποιηθούνε. Να τακτοποιηθείτε, θέλω να πω. Τα νεύρα σου είναι σμπαράλια. Ηρέμησε. Αν αυτό σε ανακουφίσει, το παιδί μπορεί να μείνει εδώ. Α, έχεις ηχηστεί πολύ, φουκαριάρικο. Από αύριο να αρχίσεις βιταμίνες. Είδα τις φωτιές σε ένα μαγαζί με τηλεοράσεις εδώ παρακάτω. Και έναν που έμοιαζε με τις περιγραφές του αδελφού σου. Ήταν ο αδελφός μου. Κυνήγησε όλο το γένος των δημοσιογράφων μπροστά στις κάμερες. Φοβήθηκα ότι αν ήταν αυτός, τα πράγματα θα χειροτέρευαν για μένα. Αυτή η αναστάτωση, βλέπεις, δεν σηκώνει τη δική μου παρουσία. Μετά κατάλαβα ότι έτσι κι αλλιώς ήταν χειρότερα από χέρι. Ουγάρι. Στο τέλος του μήνα παντρεύομαι. Με συγχωρείς, θα φύγω. Παιδί μου. Πούλα. Πούλα, στάσου. Πούλα, στάσου, παιδί μου. Πούλα. Σιγά. Συγγνώμη. Σας χτύψα. Δεν χτύψα. Την πόρτα εννοώ, γιατί μπήκα σκαστός. Έλειποσα είναι στο τιματάκι σου και είπα να... Διακόπτω τίποτα. Δεν διακόπτω. Δεν δεσποινής Βούλα, είναι η Βούλα της μαμάς. Η νοσοκόμος της μαμάς. Χαίρομαι πολύ. Όλες άκουσε φωτιές η αρετή, έδωσε εντολή για ενισχύσεις, έτσι. Όχι, ναι, όχι εγώ, η Βούλα. Εγώ την ειδοποίησα. Η Βούλα να έρθει. Δεν ήξερα πως θα εξελιχθεί η μητέρα. Κλονίστηκε πολύ με την πυρκαγιά. Πάντα προνοητικός. Πέρασε. Έλα, πέρασε. Κάτσε. Βούλα, κάτσε κι εσύ. Να κάτω κι εγώ. Να μην μείνει όρθιος κανείς στο τέλος. Τι λες, ρε. Τίποτα, παραμιλάω. Σχολιάζω, θέλω να πω. Ήταν μια μέρα σήμερα να πάει και να μην ξανάρθει. Και η χθεσινή νύχτα, κόλαση ήτανε. Όντως, ήταν πολύ φλογερή. Ποια? Η χθεσινή νύχτα. Ναι, σωστά. Εσείς καήκατε, βέβαια. Το βλέπες στην τηλεόραση. Βέβαια. Κάηκα με φωτογένεια. Και να τα αεροπλάν και να οι μουσικές εκείμοι στις φλόγες. Κακάν, κακάν, τέτοια μεγαλεία. Είναι μεγάλη ζημιά, τι σου είπανε. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο που λέει ο Αυλονίτης, αλλά εντάξει, καταστραφήκαμε πλήρως. Αλήθεια. Τι αλήθεια. Εντάξει, το σπίτι κάει. Το κτήμα υπάρχει. Ξαναχτίζεται. Δεν ξαναχτίζεται. Και το γεφύρι της Σάρτας ξαναχτίζεται. Το θέμα είναι πώς. Ξέρεις, την επίραξε πιο πολύ. Τι. Που κάηκαν οι παλιές μας φωτογραφίες. Όλες. Όλες. Όχι, ρε. Δυστυχώς. Μη φοβάσαι. Έχω φυλαγμένες ένα σωρό στο σπίτι της μάνας. Τις σχολικές μας, δε. Καλά. Και του γάμου των γονιών. Υπάρχουν.
του γάμου μου. Υπάρχουν. Τα βαφτίσια του Άγγελου. Και αυτές υπάρχουν. Τσιχακριμένες. Στο υπόγειο. Ευτυχώς τα μάξι δεν έπαθε τίποτα. Χάλια, χάλια ήταν μάστορα και ο Νικόλας. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι. Τάχα γελούσε, τάχα ήταν άνετος, αλλά το χρώμα του λεμονί απ' την ταράχη. Τι λεμονί ρε, κάτασμα σαν τον ασβέστη ήταν. Και έκανε και το μάγκα, κατάλαβες. Μη και τη γη αξιοπρέπειά του που ξεσπιτώθηκε. Μίτσο, άσχημα τα πράγματα. Και πού είσαι ακόμα φοβάμαι. Νότι, καλώς τον περίαδρο, πού είσαι ρε πάνω στην ώρα. Ό,τι λέγαμε για σπίτια. Καλά κάνατε τι λέγατε. Έχω δύο τεφαρίκια, γι' αυτό ήρθα. Α, δύο κιόλας. Δύο πεντάρια, διαμπερές, με θέατο κύμα. Είσαι. Κάτσε ρε, κάτσε, γιατί προβλέπω να μας χρειαστούν και τα δύο διαμπερές. Και τα δύο, μια κόρη δεν πατρεύεις. Η κόρη είναι μία, αλλά έχουμε και κάτι πρόσφυγες με τη φωτιά. Λοιπόν, Μίτσο, πέσουσα. Άσε, τι βιάζουμε, πρέπει να φύγω. Όταν αργώ, η γυναίκα γκρινιάζει, Άσε που βάζει τη Φιλιππινέζα. Έχω τη Φιλιππινέζα. Ναι, έχει τη Φιλιππινέζα και ξέρεις, εμένα τώρα με τρελαίνει να έχω σπαστό ελληνικό και γκρίνια. Λοιπόν, πρέπει να τα δεις σύντομα, Θα τα δω. Τι θα τα δεις, σύντομα, γιατί έχει και ζήτηση. Τι ζήτηση, δηλαδή είναι έτοιμα. Με ρεμέτια υπολείπονται και προς παράδοση. Για λέγε. Ένα θα πω. Λουξ. Κατάλαβα. Με σφάζεις επί τόπου. Κάτσε. Πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά λουξ. Κατάλαβα. Λουξ. Καλά, αυτό το σπίτι στον Άνω Βόλο όλο μυστικά ήτανε. Κάθε σοφίτα και κάθε γωνιά κάτι έκρυβε. Ή κάποιος κρυβόταν από την αρετή. Αλλά τα ξέρετε, τι σας τα λέω τώρα. Ζήστηκαν σήμερα. Αχ, τι τραβάτε κι εσείς, κοριτσάκι. Γιατί το λέτε αυτό? Χρειάζεται πολύ κουράγιο για να είσαι αποκλειστικός αρετής. Αποκλειστική, παρντών. Α, όχι. Η κυρία αρετή μπορεί να είναι ιδιόρυθμη, αλλά είναι πολύ εντάξει. Ναι, αλλά μιλάμε τέρας ιδιορυθμίας. Όχι και τέρας. Πλάκα έχει. Βρίσκεται.